ξεκινώντας να ευχηθούμε καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία στους χιλιάδες συναδέλφους μας, φυσικά στους μαθητές μας και τους γονείς τους. Και ιδιαίτερα στους χιλιάδες συναδέλφους που πραγματικά δίνουν τη μάχη να κρατήσουν όρθια τα σχολεία μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Από τη σημερινή συνέντευξη τύπου θα θέλαμε πρώτα και κύριε να απευθυνθούμε στους γονείς των μαθητών μας, αλλά και σε όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν ένα ενδιαφέρον για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, σε όσους και όσοι αντιλαμβάνονται την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η εκπαίδευση για το μέλλον της κοινωνίας μας. Και θέλουμε να επισημάνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα, με τη δράση, την πρωτοβουλία, τις διεκδικήσεις μας, πραγματικά προτάσουμε το πολύ μεγάλο θέμα των όρων μόρφωσης των παιδιών του ελληνικού λαού. Και νομίζουμε ότι οφείλουμε ως δάσκαλοι, ως δασκάλες, ως εκπαιδευτικοί που δουλεύουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το πιο ευαίσθητο κομμάτι της εκπαίδευσης, να είμαστε μαχητικοί, διεκδικητικοί, γιατί μιλάμε για το μέλλον των παιδιών μας. Και αυτό για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, δεν είναι απλά χώροι που μεταδίδεται γνώση, αλλά είναι χώροι διαπαιδαγώγησης, κοινωνικοποίησης των παιδιών μας, που εκεί αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και όπως έλεγε και ο μεγάλος παιδαγωγός ο Δημήτρης Γλινός, οι εκπαιδευτικοί στις ψυχές των νέων ανθρώπων βλέπουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη κοινωνία. Από αυτή την άποψη, αφετηριακά θέλουμε να πούμε ότι αγωνιζόμαστε ως εκπαιδευτικοί, ως διδασκαλική ομοσπονδία, στο πλαίσιο οι όροι λειτουργίας των σχολείων να αντιστοιχούν πραγματικά στις δυνατότητες που δίνει η εποχή μας και σε επίπεδο υποδομών των σχολείων και σε επίπεδο περιεχομένου της εκπαίδευσης και σε επίπεδο κατάλληλου πλαισίου παιδαγωγικού για τους εκπαιδευτικούς που θα μπορούν ανεμπόδιστα πραγματικά να κάνουν τη δουλειά τους. Οφείλουμε αυτά τα ζητήματα να τα θέτουμε στην προτεραιότητα. Γι' αυτά παλεύουμε. Αυτή είναι η πηξίδα μας. Και θέλουμε να πούμε ότι δυστυχώς οι πολιτικές της κυβέρνησης, η τακτική του Υπουργείου Παιδείας, η στάση του, πραγματικά και σήμερα αλλά και παλαιότερα κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια να οξύνονται οι ανισότητες μέσα στο σχολείο, να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των μαθητών μας και η λειτουργία του σχολείου σαν κόστος, να εμπορευματοποιείται ακόμα περισσότερο η παιδεία, να αναγκάζονται πολλές φορές οι ίδιοι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Και βλέπουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα πούμε αναλυτικά γι' αυτό, να απαξιώνεται η εργασία του εκπαιδευτικού οικονομικά, εργασιακά, παιδαγωγικά μέσα στο σχολείο. Δυστυχώς κάθε τέτοια περίοδο, όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, ακούσαμε και ακούμε μεγάλα λόγια για το πρώτο μαθητής, πρώτο εκπαιδευτικός, πρώτα το σχολείο. Φέτος ακούσαμε η τσάντα, το κινητό στην τσάντα, η τσάντα στο σχολείο κτλ. Ή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Δυστυχώς είναι μεγάλα λόγια που επαναλαμβάνονται κάθε φορά, τα οποία κατά την άποψή μας επιχειρούν να κρύψουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύονται στην εκπαίδευση και είναι εκρηκτικά. Και άλλωστε στη βάση αυτών των μεγάλων προβλημάτων, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, έχουμε και τις κατά τη γνώμη μας σημαντικές κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις, αντιδράσεις και σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας αλλά και σε όλη την Ελλάδα στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, βρισκόμαστε ως εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κύμα συμπτύξεων τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Και για να γίνουμε απολύτως κατανοητοί, όταν μιλάμε για συμπτύξεις, μιλάμε για λουκέτο που μπαίνει σε πάνω από 1000 τμήματα, αυτή τη στιγμή σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναγκάζονται μαθητές να μετακινούνται ακόμα και σε άλλο σχολείο, ενώ φοιτούσαν σε μια σχολική μονάδα, αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλη. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, δεν προβλέπεται ούτε καν από το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Να χάνουν το δάσκαλό τους, να στηβάζονται μέσα σε ακατάλληλες αίθουσες 25 παιδιά, σε αίθουσες που δεν πληρούν ούτε καν σε πολλές περιπτώσεις τις νομοθετικές προβλέψεις για τα ελάχιστα τετραγωνικά μαθητών ανά τμήμα. Και νομίζουμε ότι ο κινησμός του Υπουργείου Παιδείας πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο, όταν υποστηρίζουν ότι αυτές οι συμπτύξεις, αυτά τα λουκέτα αφορούν την καλύτερη λειτουργία, την παιδαγωγική λειτουργία, ότι γίνονται για παιδαγωγικούς λόγους. Αυτά υποστηρίζουν δημόσια, αυτά ακούσαμε να υποστηρίζονται και, και σε επίπεδο κοινοβουλίου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την ίδια στιγμή να έχουμε οδηγίες από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης όπως το έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αττικής, όπου την προηγούμενη εβδομάδα ζητούσε από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να δώσουν μια εικόνα στη διεύθυνση για το τι εξοικονόμηση, τι περικοπές έχουν γίνει σε εκπαιδευτικούς και σε διδακτικές ώρες. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται, δεν θα δεχτούμε να αντιμετωπίζεται η μόρφωση των παιδιών μας σαν κόστος, γιατί αυτή είναι η ουσία αυτών των συμπτύξεων. Στην ουσία, όχι μόνο στην εκπαίδευση, αλλά και συνολικά στο πεδίο της κοινωνικής ζωής, των δικαιωμάτων των ανθρώπων, όπως την υγεία, την προστασία, την πρόνοια, πραγματικά έχουμε σοβαρές περικοπές από τις ανάγκες μας
Και την ίδια στιγμή και εμείς οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, βλέπουμε ότι όταν χάνουμε από τα δικαιώματά μας, την ίδια στιγμή οι λίγοι βγαίνουν πιο κερδισμένοι. Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι βλέπουμε εκατομμύρια ευρώ να διαφημίζονται από διάφορα πλεονάσματα, από τα κέρδη των μεγάλων εταιριών, αλλά για μας και για τις ανάγκες μας η οικονομία δεν έχει ούτε αντοχές, ούτε περισσεύει ευρώ. Την ίδια στιγμή οξύνεται, και έτσι θέλουμε με μεγάλη ευαισθησία αλλά και με μεγάλη αγωνία να προειδοποιήσουμε και να θέσουμε το Υπουργείο πρώτων ευθυνών του, οξύνεται το τεράστιο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Της κατάστασης δηλαδή των σχολικών υποδομών και σε επίπεδο αντισεισμικών ελέγχων, αντισεισμικής προστασίας και θωράκισης, αλλά και σε επίπεδο όρων διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχουν πολλαπλαστεί οι αίθουσες containers, οι ακατάλληλοι χώροι, και δυστυχώς το είδαμε την περσινή χρονιά ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα καταγραφόταν και ένα μικρό ή λιγότερο σοβαρό ή πιο σοβαρό ατύχημα μέσα στις σχολικές αίθουσες, με σοβάδες που πέφτουν, με υποδομές που πραγματικά καταραίουν και είναι επικίνδυνες. Και νομίζουμε ότι αυτά τα ζητήματα πάλι είναι θέματα τα οποία δεν μπαίνουν στην προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αντιμετωπίζονται και αυτά τα θέματα ως κόστος, γιατί έχουμε και τη διαχρονική υποχρηματοδότηση προς τους Δήμους και ταυτόχρονα τα κονδύλια που δίνουν πολλές φορές να μην φτάνουν προς τις σχολικές μονάδες. Και νομίζουμε ότι και οι εξαγγελίες που είχαμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το ποσό που ανακοινώθηκε των 250 εκατομμυρίων για έργα τα οποία θα είναι έργα εξωτερικής στήριξης των σχολείων, έργα δηλαδή με ρεμέτια επί της ουσίας, χωρίς να αντιμετωπίζεται επί της ουσίας και το ζήτημα της ανέργησης νέων σχολικών κτηρίων και επί της ουσίας στήριξης των υποδομών, τέτοια μέτρα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε στο ελάχιστο το πρόβλημα. Και μας ανησυχεί, το καταγγέλουμε δημόσια, ότι αυτό το κάλεσμα ακολουθήθηκε από αυτή η εξαγγελία ακολουθήθηκε από κάλεσμα προς ιδιώτες, προς χορηγούς, προς τους πλούσιους, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, να βάλουν τον οβολό τους. Δεν μπορεί η εκπαίδευση, το δημόσιο σχολείο, να στηρίζεται σε χορηγίες, σε εθνικούς ευεργέτες. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε 150 χρόνια πίσω. Είναι ευθύνη του κράτους και της κυβέρνησης και του Υπουργείου και των Δήμων να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορεί τα σχολεία να γίνονται επέτες, ούτε να αναζητούν χορηγούς. Οφείλει η ίδια η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα με χρηματοδότηση, με ανέγερση σχολικής στέγης, με έκδοση, με ευθύνη των αρμόδιων φορέων, έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας, αντισεισμικής θωράκισης, ασφάλειας του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, όλο δηλαδή το πλαίσιο ασφάλειας των σχολικών υποδομών, που θα μπαίνουμε μέσα και θα ξέρουμε ότι θα βγούμε σόοι και εμείς και οι μαθητές μας. Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προσθεθούν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και σε σχέση με τη στελέχωση των σχολείων. Παρότι το Υπουργείο Παιδείας και το επιτελείο του αρέσκεται να λέει ότι όλα τα κενά έχουν καλυφθεί, αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες κενά στην εκπαίδευση, τα υπολογίζουμε συνολικά πάνω από 18.000. Αν υπολογίσουμε μόνο ότι την περσινή χρονιά εργάστηκαν 52.000 συμβασιούχοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Και μάλιστα είχαμε κενά μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Και ότι μέσα στο καλοκαίρι είχαμε τους 10.000 διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, που δεν είναι κατά την άποψή μας χάρισμα, ούτε κάποια ευγενική προσφορά της κυβέρνησης, είναι αναγκαιότητα και είναι και αποτέλεσμα των αγώνων που έδωσε ο κλάδος μας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με σκληρούς αγώνες και διεκδικήσεις απαιτήσαμε να καλύπτονται τα κενά με μόνιμους διορισμούς. Και παρά τις προσλήψεις που έχουν γίνει στην πρώτη φάση των αναπληρωτών, υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κενά. Κενά τα οποία δεν είναι απλή αριθμοί, δεν είναι νούμερα, δεν είναι λογιστικά φύλλα Excel, αλλά αφορούν ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη, σε ειδικότητες, σε δασκάλους, σε όλη την κλίμακα της εκπαίδευσης. Αφορούν μορφωτικά ελλείμματα που παράγονται από την έναρξη των σχολείων. Και οφείλει η κυβέρνηση, και θέλουμε αυτό να το τονίσουμε, πρώτον να καλύψει άμεσα όλα τα πραγματικά κενά στα σχολεία αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν πλήρως τα σχολεία, να λειτουργήσουν τα ολοήμερα, να καλυφθούν όλες οι ανάγκες, οι ειδικότητες, να μην υπάρχει δομή στη δημόσια εκπαίδευση που θα είναι αστελέχωτη, και ταυτόχρονα οφείλει όχι να κάνει εξαγγελίες, αλλά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μονιμοποίηση των αναπληρωτών, με μόνιμη και σταθερή εργασία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν ένας εκπαιδευτικός αλλάζει κάθε χρόνο σχολείο, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους μαθητές.
Και μάλιστα εντοπίζουμε πάρα πολλά ζητήματα και όσον αφορά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων μας. Ένα μπάχαλο δηλαδή που δημιουργήθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και με τις συγχωνεύσεις που είχαμε αυτό το διάστημα, όπου υπάρχουν ακόμα και σήμερα συνάδελφοι που τοποθετούνται και αλλάζει η τοποθέτησή τους και αναγκάζονται να μετακινούνται σε άλλο σχολείο. Και να γίνεται ένα τέτοιο γαϊτανάκι, ενώ ήδη τα σχολεία έχουν ξεκινήσει. Επίσης, το τέταρτο πολύ μεγάλο θέμα στο οποίο θέλουμε να σταθούμε είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι αλλά και ως εκπαιδευτικοί, που αφορά την οικονομική και εργασιακή μας εξαθλίωση. Είναι ένα ζήτημα που ως Διοικητικό Συμβούλιο το ιεραρχούμε στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας, γιατί πραγματικά θέλουμε να το τονίσουμε, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, έχουμε έρθει σε αδιέξοδο. Χιλιάδες συνάδελφοι πραγματικά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Μόνο ένας νεοδιόριστος, να πούμε ότι ο εισαγωγικός τους μισθός είναι τα 776 ευρώ. Με αυτό το ποσό πρέπει να βγάλει πέρα το μήνα, πρέπει να βρει σπίτι, πρέπει να μετακινηθεί από και προς το σχολείο. Αντίστοιχα, το πρόβλημα οξύνεται και για τους αναπληρωτές συνάδελφους, αλλά και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, που να πούμε ότι ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 1.000 ευρώ χωρίς δώρα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι ο μέσος μισθός ενός εκπαιδευτικού είναι κοντά στα όρια του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα, και με αυτό το μισθό προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να ζήσει την οικογένειά του, να βγάλει το μήνα του. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Δεν μας αξίζει, είναι ντροπή. Ντροπιαστικές αυτές οι εικόνες που είδαμε και από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συναδέλφους να μένουν σε αυτοκίνητα, συναδέλφους να μένουν, συναδέλφους μέσα στο σχολείο ακόμα, συναδέλφους να μένουν ακόμα και σε κάμπινγκ. Αυτά καταγγέλθηκαν σε ένα κύκλο περιοδιών και κινητοποιήσεων που κάνει η Ομοσπονδία αυτό το διάστημα, με προτεραιότητα σε περιοχές που είναι οξυμένο το πρόβλημα, τουριστικές. Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τις προηγούμενες μέρες στη Σύρο, στη Ρόδο, και θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επισκέψεις και κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας. Είναι ντροπιαστικό. Είναι πραγματικά απαράδεκτο να έρχεται η μέση του μήνα και να μην μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και αυτή η κατάσταση θεωρούμε ότι αν δεν πάρθουν απέναντι σε αυτή την κατάσταση μέτρα, και τα μέτρα είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι οι αυξήσεις στους μισθούς μας, η κατάσταση θα γίνει πολύ χειρότερη τα επόμενα χρόνια. Να σας πούμε μόνο ότι την περσινή χρονιά είχαμε σχεδόν χίλιες παραιτήσεις αναπληρωτών, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν οδηγείται ένας συνάδελφος που έχει δώσει μάχη για να είναι μέσα στους πίνακες των προσλήψεων, έχει δώσει μάχη και έχει επιλέξει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, ότι οδηγείται να παραιτείται, καταλαβαίνουμε σε τι αδιέξοδο φτάνει. Έχουν διπλασιαστεί τα αιτήματα για άδεια άσκηση ιδιωτικού έργου σε οποιοδήποτε τομέα μπορεί να φανταστεί κανένας. Από το εμπόριο, τον επιστημισμό, σουβλατζίδικα, τηλιβεράδικα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος για να μπορέσει ο κόσμος να επιβιώσει. Αυτή η τραγική κατάσταση δεν πάει άλλο. Και πραγματικά μας προκαλούν οργή δηλώσεις οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ότι τάχα μου θα υπάρξουν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους το επόμενο διάστημα. Εξαγγέλει αυξήσεις δηλαδή μέχρι το 2025 που δεν ξεπερνάνε τα 20 ευρώ μεικτά για έναν εκπαιδευτικό. Σε αυτό αντιστοιχεί η δήλωση ότι θα έρθουν στα ίσια ο μισθός στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Γιατί μιλάει πάντα για τον εισαγωγικό μισθό. Όταν τα τελευταία χρόνια, με τα μνημόνια, τις περικοπές, τις πολιτικές όλων αυτών των κυβερνήσεων που μας εξαθλίωσαν κυριολεκτικά, ως εργαζόμενοι έχουμε χάσει πάνω από το 45% του εισοδήματός μας. Μιλάμε για ένα τέτοιο νούμερο και προσπαθούμε με ένα μισθό που είναι κατά τόσο τοις εκατό μειωμένος να ανταπεξέλθουμε σε μια ακρίβεια που πραγματικά καλπάζει και αγγίζει όλους πια τους τομείς της ζωής μας. Για να μην περιγράφουμε άλλο την κατάσταση, αυτά θεωρούμε ότι είναι τα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση, τα οποία οξύνονται με τις κυβερνητικές επιλογές και για τα οποία πραγματικά το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση κοφεύουν. Προσπαθούν να μιλήσουν για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά τα πραγματικά προβλήματα που καθορίζουν τελικά τους υλικούς όρους λειτουργίας των σχολείων. Εμείς ως Δασκαλική Ομοσπονδία, ως Εκπαιδευτική, ως Σωματεία αγωνιζόμαστε. Έχουμε διατυπώσει θέσεις, προτάσεις και διεκδικήσεις που θεωρούμε ότι δεν είναι στενά κλαδικές, δεν αφορούν στενά τους εκπαιδευτικούς. Νομίζουμε ότι και αυτά που θα αναφέρω ως τα βασικά ζητήματα επίδικα των επόμενων ημερών αφορούν όλη την κοινωνία. Μπορούν και πρέπει να αγκαλιαστούν από τους γονείς των μαθητών μας, από τους εργαζόμενους, από όλο το λαό, γιατί η μόρφωση είναι υπόθεση όλου του λαού. Από αυτή την άποψη αγωνιζόμαστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς, να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς και μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις ειδικότητες, σε όλες τις ανάγκες, να δημιουργηθούν οι αναγκαίες οργανικές θέσεις σε όλες τις ειδικότητες, ειδικά στην ειδική αγωγή,
να, να καλυφθούν τα κενά άμεσα στην παράλληλη στήριξη, να στελεχωθούν τα κεδασί, τα οποία ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής αυτή τη στιγμή είναι σε κάτω από 40% στελέχωση. Αυτός ο πολύ ευαίσθητος τομέας που αφορά τη διάγνωση και την ικανοποίηση των αιτημάτων που γίνονται για διαγνώσεις, πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή σε τραγική κατάσταση. Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε για να μειωθεί ο αριθμός μαθητών στις τάξεις, ένα τεράστιο δέμα, και μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση με την προηγούμενη υπουργό, την κυρία Κεραμέως, μέσα στην πανδημία προχώρησε στην τραγική απόφαση να αυξήσει τον αριθμό μαθητών στις τάξεις. Είναι τραγικό αυτό που έγινε. Όταν όλοι μιλούσαν για αρέωση, όταν μιλούσαν για υγειονομικές συνθήκες, να αυξάνεται ο αριθμός μαθητών, και μάλιστα αυτό σήμερα μας έμεινε πρίκα τελικά, και το οποίο λειτουργεί και αντιπαιδαγωγικά, γιατί όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η αναγκαιότητα ένας εκπαιδευτικός να δουλεύει με λιγότερους μαθητές στην τάξη, να μπορεί να στηρίζει και εξατομικευμένα το σύνολο των παιδιών. Διεκδικούμε λοιπόν τη μείωση του αριθμού μαθητών, διεκδικούμε τη στελέχωση των ολοήμερων, την επαναφορά του υπεύθυνου δασκάλου στο ολοήμερο και φυσικά, το τονίζουμε και από τη σημερινή μας συνέντευξη, απαιτούμε, δεν διεκδικούμε ή δεν ζητάμε απλά, να ακυρωθούν όλες οι συμπτύξεις, συγχωνεύσεις και τα λουκέτα που μπαίνουν στα τμήματα και να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των συλλόγων διδασκόντων, τα οποία έχουν αποσταλεί στις διευθύνσεις και πολλά από αυτά έχουν εγκριθεί, τα οποία τεκμηριώνονται παιδαγωγικά για διχοτόμηση, τριχοτόμηση τμήματων, δηλαδή σήμερα, τις επόμενες μέρες, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για λιγότερους μαθητές στην τάξη. Αυτό είναι μια άμεση διεκδίκηση. Διεκδικούμε φυσικά μόνιμους διορισμούς όλων των εκπαιδευτικών που αναπληρώνουν κάθε χρόνο τον εαυτό τους. Διεκδικούμε και αυτό επιδιώκουμε να μπει στη δημόσια συζήτηση τις επόμενες μέρες, μέτρα στήριξης των συναδέλφων που ζουν, που δουλεύουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με κατάλημα, με ενεργοποίηση και των νομοθετικών διατάξεων που υπάρχουν από την νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα και σε δήμους και σε περιφέρειες να παρέχουν στέγαση. Αυτό το νόημα έχουν και οι κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή σε μια σειρά περιοχές όλης της Ελλάδας. Φυσικά απαιτούμε και διεκδικούμε να εξισωθούν τα δικαιώματα μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα θέλουμε από τη σημερινή συνέντευξη που να ακουστεί ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα, πολύ άμεσα, να αντιμετωπίσει το θέμα της άδειας ανατροφής για τις αναπληρώτες και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι πραγματικά ντροπή το 2024 οι μόνοι εργαζόμενοι που δεν έχουν 9 μήνες άδεια ανατροφής να είναι οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές και αναπληρώτριες που πραγματικά αισθάνονται και είναι στην πράξη και αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Οφείλει εδώ και τώρα το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας, ο κάθε αρμόδιος που εμπλέκεται να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Με νομοθετική διάταξη δηλαδή να εξισωθούν και οι άδειες και ιδιαίτερα οι άδειες ανατροφής. Ταυτόχρονα απαιτούμε συγκεκριμένα μέτρα και προς την κυβέρνηση και προς τους δήμους και προς τις περιφέρειες και γι' αυτό το σκοπό θα συναντηθούμε, έχουμε ζητήσει συνάντηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών το επόμενο διάστημα, να γίνει ενδελεχής προσεσμικός αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία, να γίνουν ουσιαστικές επισκευές και συντηρήσεις με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, να αντιμετωπιστούν θέματα πολύ σοβαρά ασφάλειας και υγιεινής μέσα στα σχολεία, για να μην μετρήσουμε θύματα το επόμενο διάστημα, γιατί όσο αυτή η κατάσταση παραμένει, όσο δεν αντιμετωπίζεται, τα προβλήματα πραγματικά διωγγώνονται και δεν θέλουμε και προειδοποιούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ακόμα πιο δύσκολες. Παλεύουμε και διεκδικούμε αύξηση στους μισθούς μας. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Αποφασιστική αύξηση στους μισθούς μας. Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Στήριξη όλων των εκπαιδευτικών που δουλεύουν μακριά από τις περιοχές τους. Και απαιτούμε, ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να έρθει στο τραπέζι του διαλόγου να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε αποστείλει 2 φορές εξώδικο προς το Υπουργείο Παιδείας με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δεσμεύσεων, διατάξεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών. Ποτέ δεν πήραμε απάντηση. Υπάρχει η δυνατότητα και το πλαίσιο να έρθει το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσουμε για να αντιμετωπιστούν τέτοια ζητήματα. Σας αναφέρω μόνο για παράδειγμα ένα θέμα που βάζουμε μέσα στην πρόταση που έχουμε καταθέσει για τη συλλογική μας σύμβαση, το θέμα της συνυπηρέτησης των ζευγαριών εκπαιδευτικών. Ένα απλό θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί προκειμένου να μην χωρίζονται οικογένειες στα 2 και στα 3. Στα 3 σημεία της χώρας. Και είναι πραγματικά. Προκαλεί μεγάλη εντύπωση ότι ούτε για αυτά τα ζητήματα το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κάτσει μέχρι τώρα να συζητήσει. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, και αυτό θέλουμε να ακουστεί από τη σημερινή συνέντευξη, οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης. Χρειάζεται, οφείλουν να σταματήσουν μια τακτική επικοινωνιακή που στόχο έχει την εξαπάτηση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Στόχο έχει με επικοινωνιακά τερτύπια να κρύψει την πραγματική εικόνα της εκπαίδευσης
Και αυτό το είδαμε από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τα περιβόητα 11 σημεία ή με τις τοποθετήσεις του Υπουργού Παιδείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όχι μόνο αυτό. Την ίδια στιγμή που επιδιώκουν με επικοινωνιακά τερτύπια να εξαπατήσουν, την ίδια στιγμή επιχειρούν, και αυτό θέλουμε με πολύ καθαρό τρόπο να το καταγγείλουμε, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται, που διεκδικούν και που αποκαλύπτουν μέσα από τη συλλογική τους δράση όλα αυτά τα ζητήματα. Το τελευταίο διάστημα, το Υπουργείο Παιδείας έχει ανοίξει μια βιομηχανία πειθαρχικών διώξεων και απειλών απέναντι σε εκπαιδευτικούς που παλεύουν απέναντι στην κατηγοριοποίηση του σχολείου, απέναντι σε συναδέλφους και συναδέλφισσες που συμμετέχουν σε συλλογικές αποφάσεις που έχει πάρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία σε σχέση με ένα πλαίσιο νομοθετικό που έχει επιβάλει η κυβέρνηση και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Απέναντι στη λεγόμενη αξιολόγηση της εκπαίδευσης που καμία σχέση δεν έχει με τη βελτίωσή της, αλλά με την κατηγοριοποίησή της. Αυτοί που πρέπει και θα έπρεπε να απολογηθούν προς την κοινωνία και να πάρουν τις ευθύνες τους, έρχονται και δείχνουν με το δάχτυλο και στοχοποιούν αυτούς που αγωνίζονται και αυτούς που αναδεικνύουν όλα αυτά τα προβλήματα. Ο κλάδος μας δίνει για τρίτο συνεχόμενο χρόνο μια ιστορικών διαστάσεων μάχη για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, του δημόσιου δωρεάν σχολείου, απέναντι στην κατηγοριοποίηση σχολείων μαθητών και εκπαιδευτικών, με τα νομοθετικό πλαίσιο των νόμων 4692 του 20 και 4823 του 21, μια μάχη που δίνεται απέναντι σε απειλές, βία, εκφοβισμό, τρομοκρατία, η οποία όμως κατά την άποψή μας είναι μια μάχη τίμια, είναι μια μάχη που αφορά τον πυρήνα της υπεράσπισης του δημόσιου δωρεάν σχολείου. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε και από τη σημερινή μας συνέντευξη ότι συσπειρωμένοι στις συλλογικές μας αποφάσεις, στις αποφάσεις του κλάδου μας που έχουν πάρθει με δημοκρατικό τρόπο, μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις, μέσα από τα διοικητικά μας συμβούλια και έχουν το πρόσημο το δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά, εμείς θα συνεχίσουμε. Εμείς με κάθε τρόπο, με όλα τα μέσα που έχουμε στα χέρια μας, θα υπερασπιστούμε το απεργιακό μας δικαίωμα και το τονίζουμε, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να ακουμπήσει ούτε τρίχα από συνάδελφο και συναδέλφισσα που παραμένει συσπειρωμένος στις αποφάσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Το δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας, να απαιτούμε, να διεκδικούμε και να συμμετέχουμε σε συλλογικές αποφάσεις και σε απεργιακές κινητοποίησεις έχει κατακτηθεί με πάρα πολλούς αγώνες και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας το πάρει πίσω και να μας επιστρέψει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Καλούμε τους γονείς, τους εργαζόμενους συνολικά και τους μαθητές, όλη την ελληνική κοινωνία να στηρίξει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να καταγγείλει με τη σειρά της τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας την εκπαίδευση. Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτούμε από την κυβέρνηση σεβασμό στα συλλογικά όργανα των εκπαιδευτικών, στο συνδικάτο μας, στην ομοσπονδία μας. Είμαστε μια ομοσπονδία που εκπροσωπεί πάνω από 90.000 εκπαιδευτικούς και ανθρώπους που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών. Απαιτούμε σεβασμό. Απαιτούμε το Υπουργείο Παιδείας να μας δέχεται, να μας συναντάει. Απαιτούμε να δίνει λύσεις στα προβλήματά μας, γιατί βιώσαμε πραγματικά τα τελευταία χρόνια μια τεράστια απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήματος. Και αυτά τα ζητήματα θα τα θέσουμε με τέτοιο τρόπο και την ερχόμενη Τετάρτη στις 18 του Σεπτέμβρη, που έχουμε συνάντηση μετά από πάρα πολλά αιτήματα της Ομοσπονδίας και μετά από πολλά γεγονότα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Τις επόμενες μέρες, κλείνοντας, σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα πρωτοβάθμια σωματεία, σύσσωμος ο κλάδος, θα μπούμε σε διαδικασία γενικών συνελεύσεων, μαζικών κινητοποιήσεων. Στις 30 του Σεπτέμβρη θα έχουμε μια πανελλαδική ολομέλεια προέδρων, προκειμένου να καθορίσουμε τα αγωνιστικά βήματά μας και την προετοιμασία μιας πολύ μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης στον κλάδο μας, μέσα στον Οκτώβρη, η οποία θέλουμε να αγκαλιάσει όλη την κοινωνία, θέλουμε να φέρει στο προσκήνιο αυτά τα μεγάλα προβλήματα, θέλουμε να ανοίξει ένα νικηφόρο δρόμο, γιατί νομίζουμε ότι αν νικήσουν τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών, αυτό θα είναι μια παρακαταθήκη για όλο τον ελληνικό λαό και πάνω απ' όλα για τα δικαιώματα των παιδιών μας. Αυτά από την πλευρά μου, σας ευχαριστώ πολύ.